Καλημέρα σας. Βγάζετε τη μύτη μόνο έξω. Μόνο τη μύτη. Το στόμα καλυμμένο. Το μουστάκι καλυμμένο. Καλυμμένο και το μουστάκι. Κάτσε να το καλύψουμε. Καλυμμένο και το μουστάκι. Ωραία, θα καλυμμένετε από το στόμα, θα αφήσετε πίσω το κεφάλι για να είστε άνετος. Θέλετε πιο πίσω. Μια χαρά είναι. Αν ενοχλήσει πολύ, θα σταματήσω. Αναπνέετε από το στόμα για να είστε πιο χαλαρός. Τέλος, αυτό ήταν. Το αποτέλεσμα βγαίνει σε 20 λεπτά. Αν βγει θετικό, ενημερώνουμε. Αν βγει αρνητικό, δεν ενημερώνουμε. Μετά τα 20 λεπτά, είμαστε μια χαρά. Αν δεν έχετε τηλέφωνο, είστε μια χαρά. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, και αρνητικό να είναι, τηρούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΙ όπως έχουμε. Αλλά οι οδηγίες είναι οδηγίες. Έτσι. Και οφείλουμε να τις εφαρμόζουμε. Σωστά. Καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθα να κάνω το τεστ για να αισθάνομαι πιο σιγουριά. Και ελπίζω όλοι να κάνουν το τεστ και να βγουν όλα αρνητικά. Η ομάδα μας, κλιμάκιο του ΕΟΔΙ στην Άνδρο, διενεργεί ελέγχους rapid test οδηγών, δηλαδή, μέσα από το αυτοκίνητο. Κάνουμε μια δράση η οποία λέγεται drive-thru, όπου ο κόσμος μπορεί να εξεταστεί με ασφάλεια σε περίοδο lockdown που είναι για όλη τη χώρα, οδηγώντας και ερχόμενος σε σημεία που έχουμε προκαθορίσει για να μπορεί να κάνει ένα τεστ. Αρχικά ξεκινήσαμε με στοχευμένο πληθυσμό σε υπηρεσίες δημόσιες και τώρα συνεχίζουμε για τον πληθυσμό. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να εξέρχεται από τα αυτοκίνητά του. Θα έρχεται με τα οχήματα με άμκα και ταυτότητα για τη δειγματοληψία. Θα γίνουν σε όλες τις τοποθεσίες του νησιού. Ελπίζω να είμαστε κατανοητοί. Προσπαθούμε για το καλύτερο για όλους. Σταύρο, απάντησε εδώ. Έχουμε κάνει στον Πατσί. Η δεύτερη μας στο Γαύριο, η τρίτη μας δράση είναι τώρα στη χώρα. Θα γίνει και στο Κόρθι και προγραμματίζουμε να επαναλαμβάνουμε αυτές τις δράσεις. Ακολουθούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΙ. Δεν κυκλοφορούμε παρά μόνο με SMS, τηρώντας τις αποστάσεις, φορώντας τη μάσκα. Είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας, συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε και οι ίδιοι ύποπτοι, δεν φοβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Και σε περίπτωση που ακουστεί το οποιοδήποτε θετικό κρούσμα, δεν πανικοβαλόμαστε και δεν διασύρουμε με προσωπικά στοιχεία τους συνανθρώπους μας.